Κοιτάξτε, είναι λογικό να ανεβαίνουν οι τόνοι μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος θα διαχειριστεί τις μεταναστευτικές ροές, γιατί θέλουν και οι δύο να αποποιηθούν τις ευθύνες του ποιος οφείλεται, σε ποιους οφείλεται οι μεταναστευτικές ροές. Και οφείλονται στη στρατηγική την οποία και οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθούν, τη βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στα ανατοϊκά σχέδια, τους επιθετικούς σχεδιασμούς, τους πολέμους, τις επεμβάσεις που έχουν γίνει σε μια σειρά από χώρες. Γιατί δεν πήραν μια μέρα τα ματάκια τους αυτοί οι άνθρωποι να σηκωθούν να φύγουν. Πήραν τα μάτια τους να σηκωθούν να φύγουν γιατί ακριβώς το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση βομβάρδισαν, τσάκισαν τις χώρες τους κτλ. Αυτοί είναι. Είναι άνθρωποι κατατρεγμένοι από τους υπεριαλιστικούς πολέμους. Άρα λοιπόν, με αυτή την έννοια, δεν κρύβονται οι τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης για τη συγκεκριμένη κατάσταση που συζητάμε, για αυτές τις τραγωδίες, πίσω από προσπάθειες να αποποιηθεί η κυβέρνηση τις ευθύνες της, όπως με τις δηλώσεις του κ. Μηταράκη και με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ή στο όνομα της δράσης των διακινητών. Είμαστε στο 2022, δεν είμαστε στο μεσαίωνα. Δεν μπορεί να είναι κανονικότητα να συζητάμε για ένα άταφο νεκρό παιδί που πέθανε από τσίμπημα σκορπιού, δεν μπορούμε να συζητάμε για πλεγούμενα πτώματα στο Αιγαίο, για δεκάδες ανθρώπους οι οποίοι είναι σε άμεσο κίνδυνο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τα βάσανά τους και ενδεχομένως ο θάνατός τους είναι αποτέλεσμα της εγκληματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που την ακολούθησαν. Είναι αυτή η πολιτική των υπεριαλιστικών σχεδιασμών, της εργαλειοποίησης των κατατρεγμένων στα γεωπολιτικά παζάρια, της Frontex, του εγκλωβισμού και των επαναπροωθήσεων. Άρα λοιπόν, πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση για να σωθούν ζωές σε όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν. Αυτό πρέπει να είναι το πρώτο. Μάλιστα. Είτε είναι στον Εύρο, είτε είναι στο Αιγαίο, είτε είναι στα λειτουργικά σύνορα. Να παρέχει άμεσα κάθε αναγκαία ιατροφαρμακευτική βοήθεια. Και βεβαίως, επειδή η ουσία του προβλήματος δημιουργείται ακριβώς από τη στρατηγική του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ανάγκη σήμερα για να λυθεί το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται να καταργηθεί εδώ και τώρα η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα των προσφύγων στο άσυλο, στις χώρες του πραγματικού τους προορισμού και όπως πάρα πολλές φορές το ΚΚΕ έχει επισημάνει, είναι ανάγκη αυτό να γίνεται με επιτροπές ασύλου μέσα στην Τουρκία, με ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ. Αυτό μπορεί να λύσει το πρόβλημα του αν και κατά πόσο γίνεται δεκτό και σεβαστό το δικαίωμα που έχουν όλοι οι πρόσφυγες στο να αιτούνται άσυλο. Mm-hmm. Όλα τα υπόλοιπα για είναι για σκοπιμότητα. Για τεράστιες ευθύνες, κύριε Νικολάου, κάνατε λόγο. Ακριβώς. Πάμε στον κύριο Γαϊτάνη τώρα. Τεράστιες. Νομίζω που γίνεται και στην αντιπαράθεση ταιριάζει η λαϊκή ρίση. Αλλού τα κακαρίσματα, αλλού γεννούν οι κότες. Γιατί η ουσία του πράγματος, για άλλη μια φορά, είναι ότι υπάρχει πέρα από την κοκορομαχία μια στρατηγική ταύτιση της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ στο ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ευρωπαϊκών Συμφώνων της Κοινής Δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, της προσήλωσης της χώρας μας στο ΝΑΤΟ. Όσο λοιπόν ακολουθεί αυτό το σχεδιασμό, πρόβλημα στις προσφυγικές ροές, γιατί κύριε Γαϊτάνη, είναι πρόσφυγες οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται. Φεύγουν από εμπόλεμες ζώνες, από χώρες όπου έγιναν. Οι Σύριοι που βρέθηκαν στον Εύρο πάντως, από τέτοια ζώνη έρχονται. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε αυτό να το βγάζουμε από τη συζήτηση. Το βασικό σήμερα είναι ότι δεν μπορούμε να αναφέρουμε αυτό το πρόβλημα για λύση σε εκείνους που το δημιουργούν. Να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ' επέκταση το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο, πράγμα το οποίο ρίχνει, αν θέλετε, αέρα στα πανιά της Τουρκίας για να αυξάνει την προκλητικότητά της και να αξιοποιεί και τέτοιου είδους ζητήματα. Άρα το βασικό σήμερα είναι η πρόταση αυτή που έχουμε καταθέσει πάρα πολλές φορές, με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΟΗΕ, επιτροπές ασύλου μέσα στην Τουρκία για να διασφαλίζεται το δικαίωμα και από τη δική μας πλευρά να συνδράμουμε ιατροφαρμακευτικά όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν.